Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Πάγκαλο. Να πάμε λίγο στα πολιτικά, να δούμε τι γίνεται. Ο συντονισμός της κυβέρνησης, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάει? Γιατί είχαμε να τα πούμε από την άλλη φορά, τότε εκεί που σας ρωτάγαμε πάλι, εσείς συντονίζετε, δεν συντονίζετε, ποιος συντονίζετε, τέλος πάντων. Πώς πάει ο συντονισμός, είστε ευχαριστημένος με το επίπεδο? Άλλη λέξη η οποία επιδέχεται συνεχή καπηλία, δεν λέω ότι το κάνετε εσείς. Ναι, όχι, εγώ δεν το κάνω. Αλλά πάντα μπορεί να πει η κυβέρνηση έχει ανάγκη από συντονισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει. Ναι. Παραπάνω συντονισμό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τις μεγάλες δραστηριότητες της κυβέρνησης, που είναι η χάραξη της οικονομικής πολιτικής, όπως εκδηλώθηκε με την κατάθεση του προπολογισμού, την κάνει επαρκέστατα ο Πρωθυπουργός με συσκέψεις οι οποίες προηγούνται των κοινοβουλευτικών πλέον μετά διαδικασιών, που γίνονται εμφανέστατα και με μεγάλη συμμετοχή. Κατά μου, ο πολιτικός μας βίος από αυτήν την άποψη συνεχώς βελτιώνεται. Έχω μπει στη Βουλή με Πρωθυπουργό τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, και έχω ζήσει και την περίοδο Μητσοτάκη το 1990-1994, όπου ο Πρωθυπουργός τότε έκανε ό,τι ήθελε. Είχε πολύ στενό κύκλο συνεργατών. Ξαφνικά. Και συνήθως όχι υπουργούς. Ναι. Πήγαινε, συμμετείχε και ο υπουργός, δεν πρέπει να υπογράψει το προπολογισμό. Πήγαινε σε Βουλή και έβλεπε στον προπολογισμό πάνω στο δόλιο. Δεν είναι το ίδιο πια. Η Βουλή συζητάει έντονα, συζητάει συστηματικά. Το κυβερνό κόμμα συζητάει. Σας είπα ότι υπάρχουν αυτές οι συσκέψεις. Κάναμε τις πράλες πριν από την κατάθεση μια τελική συσκέψη για ορισμένα κρίσιμα θέματα. Και η νέα τεχνολογία βοηθάει στο να γίνονται τελευταία στιγμή, αν θέλετε, προσαρμογές. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάει καλά. Τελειώσαμε μία από τις μεγάλες εξαγγελίες μας για τον τομέα της εσωτερικής πολιτικής, ήταν ο Καλλικράτης. Έχουμε αυτόν τον συντονισμό για την ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργός, επειδή δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη, θα προεδρεύσει αυτής της επιτροπής που ήδη έχω συγκαλέσει εγώ μια φορά κάποια μέρα τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα. Οποία θα λάβει αποφάσεις σοβαρές, δηλαδή. Μα έχει λάβει ήδη αποφάσεις σοβαρές που αφορούν το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει παρουσιάσει ο κ. Χρυσοχοίδης. Έχει μείνει η δουλειά αυτή του ΕΣΠΑ. Έχει μείνει στη μέση και δεν υπήρχε χρόνος. Κύριε Αντιπρόεδρε, όλη η κριτική η οποία ασκείται στην κυβέρνηση και κυρίως από τον κύριο Σαμαρά είναι ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για την ανάπτυξη και έχετε και αντιαναπτυξιακή λογική. Ο Σαμαράς μονίμως λέει: πάρτε τις προτάσεις μου, κάντε ανάπτυξη και όλα θα πάνε και καλά. Και χωρίς ανάπτυξη δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ σας διαβεβαιώνω ότι και από χαρακτήρα, αλλά και γιατί δεν είμαι άνθρωπος που είναι μαζοχιστής, να θέλει να κουράζεται χωρίς να υπάρχει λόγο. Ναι. Εάν οι προτάσεις του κ. Σαμαρά είχαν οποιαδήποτε χρησιμότητα, δεν θα δίστασα καθόλου να τις πάρω, τις εφαρμόσω και αυτομάτως να τον ευχαριστήσω. Το έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου και θα το κάνω μεγάλη χαρά και αυτή τη φορά. Δυστυχώς οι προτάσεις του κ. Σαμαρά είναι μια απίθανη γενικότητα. Και σε ένα επίπεδο τέτοια γενικότητα. Αυτές οι 23 προτάσεις που λέει. Μα ναι, τώρα εντάξει. Τι είναι το άλλο μείγμα όμως, λέει, είναι το μείγμα. Ποιο είναι το μείγμα? Το μείγμα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν θέλω να πω κάτι που μου έρχεται στο μυαλό. Έτσι. Όχι, ήταν. Αν ήταν τόσο εύκολα και καμπουρέκι. Εγώ σα ρωτάω τώρα. Δεν τα κάνω καθένα. Μα βγαίνει ο Παναγιώτοπουλος κάθε μέρα και σα ρίχνει στα αυτιά. Μα λέει το μείγμα και το μείγμα. Το μείγμα, ναι. Ναι, για εσά είναι οι καμπάνε, γιατί εσεί λέτε ότι έχετε αναλάβει το συντονισμό τη ανάπτυξη. Οι καμπάνε είναι και για τον κ. Σαμαρά, γιατί το μείγμα προτάθησε στον ελληνικό λαό. Εδόθη σε πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση καθοριστικά ο χαρακτήρα αυτό. Καταδικάστε το μνημόνιο, προτιμήστε το δικό μας μείγμα. Εντάξει, τώρα αντιφάσκεται όμως. Γιατί από τη μία λέτε, ορίστε, βγαίνουν και δήμαρχοι οι οποίοι διατηρούν χωματερές και αυτά, και από την άλλη επικαλείστε το αποτέλεσμα όταν σας συμφέρει. Το αποτέλεσμα είναι επικαλό. Εγώ ότι τι θα πει το ένα με το άλλο, δεν έχει σχέση. Έτσι. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και σε άλλο θέμα αναφερόμενες. Δεν σημαίνει ότι ο κ. Σαμαράς ιτήθηκε κατά κράτος στις βουλευτικές εκλογές. Πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Η κεντροαριστερά έχει το Δήμο της Θεσσαλονίκης, το Δήμο της Αθήνας.
Ναι. Έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό θεωρείτε ότι κυρίως το μήνυμα λοιπόν αφορούσε τον κύριο Σαμαρά? Κερδούσε, εγώ νομίζω ναι. Ότι το καθοριστικό μήνυμα που έδωθη είναι προς τον κύριο Σαμαρά. Αλλά να γυρίσω πίσω σε αυτό που είπατε για την. Για τον συντονισμό, είπα. Για τον συντονισμό. Όχι, σας ρωτάω, συγγνώμη, να προσθέσω κάτι ακόμα σε αυτό. Σας ρωτάω, γιατί γράφτηκε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια και απλώς εγώ είμαι προχωρημένος να το ρωτήσω. Όχι, είχε πει κάτι ο κ. Καμπουράκης, το οποίο είναι σωστό. Δεν θέλω να φανεί, το απορρίπτω. Έχει αντιαναπτυξιακή ροπή το ελληνικό κράτος και έχει και συστήματα τα οποία οδηγούν προς μια στασιμότητα και την απόρριψη των πρωτοβουλειών των επενδύσεων. Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το λέω με κάθε ηρεμία και με κάθε αυτοπεποίθηση, διότι αγωνίζομαι εναντίον τους ένα μεγάλο μέρος του 24ωρου. Και αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα να σας δείξω εδώ, στην τσέπη μου, έχω χαρτιά, αυτά τα χαρτιά, είναι χαρτιά που αφορούν επενδύσεις, τα οποία μου χώνουν άνθρωποι που με βλέπουν στον δρόμο, έτσι. Ενώ δεκάδες άλλοι περιμένουν και έχουν πάρει ραντεβού και λένε ότι εγώ θέλω να κάνω αυτή την επένδυση. Μικρή επένδυση καμιά φορά. Παίρνετε τηλέφωνο τους υπουργούς, τους αρμόδιους. Τους πιέζω προς ορισμένη κατεύθυνση. Οι υπουργοί μετά από λίγο επανέρχονται με κάποια άποψη της υπηρεσίας. Έτσι. Ναι. Η οποία μονίμως ξεκινά από το όχι. Εγώ πάντα. Ξεκινάμε πρώτα από το όχι. Στο ελληνικό κράτος, όταν του λες για επένδυση, πρώτα λέει όχι και μετά ακούει τι επένδυση είναι. Είναι ή όχι. Και ο Ανέστης αυτό κάνει. Ή όχι, ή όταν είναι. Πιο δύσκολο το όχι είναι ο ενεστός διαρκείας. Δηλαδή εντάξει, μελετάτε. Ναι, βλέπουμε. Όχι, όχι βλέπουμε. Μελετάτε. Μελετάτε. Μελετάτε όμως σημαίνει 5 χρόνια. Εξετάζεται. 20 χρόνια. Σωστά. Αυτό όλο προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής Ανάπτυξης, του Investing Greece, αυτού του όργανου που είναι στα χέρια του κ. Χρυσοχοίδη αυτή τη στιγμή, του. Fast Track που πέρσι, που χθες επέρασε από την Βουλή με εισηγητή τον κύριο Παμπούκη, να μπορέσουμε λοιπόν συνδυάζοντας αυτές τις τρεις διαδικασίες να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε επενδύσεις και έχουμε την ελπίδα ότι μέσα στο έτος που ξεκινάει το 2011 αυτές οι επενδύσεις ξεπερνάνε τα 2 ή 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Ναι, σαν το Κατάρ. Μήπως την πάθουμε σαν το Κατάρ. Όχι, εκτός από το Κατάρ. Την ψιλοπατήσαμε. Ναι, εκτός από το Κατάρ. Ναι, την ψιλοπατήσαμε λίγο. Το Κατάρ υπάρχει όπως σας πλαίσιο. Ναι, αλλά την πατήσαμε. Ναι, αυτοί δεν απέσυραν τα 400 δις τα οποία είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Απέρριψαν τη συγκεκριμένη επένδυση ως προς τη συμπεριφορά αυτών οι οποίοι θα προσήρχονται με συγκεκριμένα σχέδια διάθεση στην Ιταλική αγορά. Από εκεί υπήρξε η δημοσία. Αυτές οι εκλογές, μιας και είμαστε στο θέμα των εκλογών τώρα, εξ αντικειμένου ενίσχυσαν το ΚΚΕ αυτές οι εκλογές. Μιας και μιλάμε για. Είναι γεγονός ότι είχε μια αναπτύξη.